Καλησπέρα σε όλους από το κλεισό της Ζευριάς. Ένα διαγωνιστή για τον δεύτερο όμιλο της Evolution. Ένα από τα καλύτερα μάτς. Εντάξει, θα μου πείτε, με τέτοιο όμιλο 5 στα 10 μάτς είναι ματσάρες, οπότε δεν λέω και κάτι φοβερό. Όπως και να έχει, σήμερα οι Colombians του Αλέξανδρου Τενιώτη και του coach Κώστα Κιούκη φιλοξενούν τους Most Wanted. Οι δύο ομάδες εκπίπτονται και οι δύο στο 5-3. Την τελευταία αγωνιστική Colombians νίκησαν στη Σεν Πάολο με 52-58. Από την άλλη, οι Most και αυτοί πήραν το ροσφύλλο απέναντι στον Comets Mastora με 66-46. Πρώτες βολές για τον πρόεδρο των Λιωσιωτών. Μέσα η πρώτη. Το πρώτο πόντο στο παιχνίδι είναι για τους Colombians. Έξω η δεύτερη. Θα το βάλει ο Παπαδόπουλος. Οργανωμένη επίθεση για τους Μος. Καραμασιώτης ψάχνει την πάσα. Έτσι το κίνδυνο αυτό που πήγε να περάσει ο Σάκης. Deflection από τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα, επαναφορά με τον αναγνώστη. Βελτσίστας, μια από τις λίγες μεταγραφικές προσθήκες που έχουν φέτος ο Ιμός. Θα σκοθεί για 3, θα σκοθεί στη στιγμή του χρόνου. Rebound, ο Καλαβριζιώτης. Το τοτέμ τον Colombian, που για κάποιο λόγο πιστεύει ότι είμαι ο μεγαλύτερος του Σέιτερ. Δεν καταλαβαίνω από πού το έχει συμπεράνει αυτό. Ακόμα ένα καλάθι από τον Ψηλό. Πρώτη πόντι για τον Πασχαλάκη, 3-0 στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Καραμασιώτης Παντόπουλος. Καλαβριζιώτης τον πιέζει ψηλά. 5 λεπτά στο ρολόι. Καραμασιώτης θα περάσει από το κέντρο, θα σκοθεί. Άλλο θα αφήσει στο φλούτερ. Κυριακόπουλος θα ανεβάζει. Νιώτης δεν κέρδισε κάτι, έβγαλε την μπάλα έξω στον Καλατζάκη. Σήμερα δεν βλέπω τον Μπουλούγαρη. Με μια γρήγορη ματιά στις αποστολές των δύο ομάδων. Νιώτης από την γωνία άστοχος, rebound ο Παπαδόπουλος. Με 8 σήμερα οι Colombians, με 9 η Most. Σημαντικό είναι να πούμε ότι και οι δύο ομάδες σήμερα θεωρητικά πάντα μάχονται για μια θέση στην τετράδα. Όποιος σήμερα φύγει νικητής εδώ από τη Ζωφριά φτάνει στο 6-3. Κλέψιμο ο Καλατζάκης. Πάμε στον Κυριακόπουλο. Άποντι έχουν μείνει για τα πρώτα 2,5 λεπτά η Most. Πασχαλάκης άστοχος από κοντά. Πασχαλάκης από κοντά θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Η πρώτη από τον Βέλτσι. Πρώτη πόντι για τους Most. Ο Κωνσταντίνος θα είναι αυτός που θα σπάσει το ρόδι. Μέσα και δεύτερη, 2-2. Τα είχαμε πει και από την αρχή της χρονιάς για τον δεύτερο όμιλο. Νομίζω και στα δικά μου τα μάτια και στα μάτια των περισσότερων. Φαίνεται ο πιο δύσκολος επιθετικό φαουλ. Ο Πασχαλάκης. Όποιοι το έχουν παίξει έχουν πάει ταμείο. Πολλές ανατροπές και χθες εδώ στο ίδιο γήπεδο μάλλον οι Anonymous έκαναν και αυτοί ένα θεωρητικό σοκ νικώντας το Pink Paper που βρίσκεται πιο ψηλά στην απολογία. Νάτος
ποτάρας ο αναγνώστης. Πρώτο τριποντάκι για τον περιφερειακό, τον Μος, ο οποίος φέτος έχει 47% στα τρίποντα και 33% στα τρίποντα. Αν κάποιος νομίζει ότι ο Φώτης είναι απλά ένας καλός περιφερειακός αμυντικός, καλό θα ήταν να ψαχτεί. Βελτσίστας Πίκουλης από κοντά. Άμυνα με φάουλ ο Καλατζάκης. Μάχη τον coach σήμερα και αυτό αξίζει να το πούμε. Από τη μία έχουμε τον Τάσο τον Ελευθεράκη, από την άλλη τον Κώστα τον Γκυκή. Και οι δύο έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας που κοουτσάρουν. Μέσα η πρώτη ο Πίπουλης. Έξω δεύτερη λοιπόν, ο αγωνισμό της. Πίπουλης με έναν, αναγνώστης με τρεις, Βελτσίστας. Σκορεργατισμός από την άλλη για την ίδια με μία δύο βολές και ο Πασχαλάκης με ένα καλάθι από κοντά. Αστρίδη Κυριακόπουλος, Ιβάνο Βελτσίστας. Μεγάλη πάσα, δεν τα βγάλει κάπου. Κάπως έτσι κυλάει το πρώτο τετράδερο του παιχνιδιού. Στο συν 3 η Μος, 3-6, νέψιμο ο Καλατζάκης. Καλατζάκης μέχρι μέσα, θα τελειώσει και πάσα τα δεξιά. Πίκουλης, Σαλάκης, προσπαθεί να κερδίσει χώρο. Νέα 14 για τους Μος. Βελτσίστας Πίκουλης θα κινηθεί παράλληλα με την baseline, θα βρει τον Παπαδόπουλο. Όμως τελειώνει, εξαιρετική άμυνα από τους Colombians. Τακίδης ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Αυτό και θα γίνει. Έξω ο Καλαβρού. Μέσα ο Τακίδης. Κλειστό το μάτς μέχρι στιγμής. Βέβαια να πούμε ότι παίζει και το ρόλο του, δεν είναι ένα οποιοδήποτε μάτς τη σεζόν. Καλατζάκης Πασχαλάκης θα παίξει την πλάτη τον Παπαδόπουλο. Θα κερδίσει χώρο, θα σηκωθεί από τα δεξιά και θα βάλει ακόμα δύο πόντους στο λογαριασμό του. Κάνει τις 4 και δίνει προβάδισμα ενός πόντου ξανά στους Colombians. Βελτσίστας, ωραία πάσα χαμηλά, Παπαδόπουλος, τελειώνει τη φάση από αριστερά. Κυριακόπουλος θα κερδίσει το φάουλ και θα τελέσει δύο βολές. Βραχίας κεφαλής ξανά για την ομάδα του Ηλίου. Λάθος και ο Μυθικιώτης, θα δέχει αυτός παρκή για πρώτη φορά, όπως και ο Κάλλας. Καραμασιώτης από την γωνία, πρώτο τρυποντάκι για το Σάκη. Καλατζάκης
Καλατζάκης από την πίεση του Πληθυκιώτη, ο οποίος θα του δυσκολέψει τη ζωή. Καλατζάκης σώζει. Πασχαλάκης θα περάσει, θα σηκωθεί, αλλά θα στοχίσει. Αποτελεσματική εδώ τον Παπαδόπουλου. Γενικότερα έχουμε πολύ ωραία ματσάπ σήμερα και στους ψηλούς και έξω στην περιφέρεια. Κάλλας, Παπαδόπουλος λίγο πιο έξω από το έντο, άστοχος. Λοιπόν, ο Ρεβινιώτης Καραμαντζή που σημαίνει άστοχο το λέει από. Ρεβινιώτης για 3. Κοντό το σουτ, ο ίδιος το rebound. Πατάει όμως την βασική γραμμή, κατοχή περνάει ξανά. Σεισμός μέσα, Κωστάκης και ο Μίτσης. Έξω Καραμασιώτης και ο Παπαδόπουλος. Αλλαγές και στο στρατόπεδο των Colombians. Μέσα και πρώτη φορά ο Παρασκευάς, ο Κιούκης. Έξω ο πρόεδρος Παρασκευάς, ο οποίος είχε κάνει πολύ καλό μάτι την τελευταία φορά του ήταν στο Μαζαράκης. Διέψευσε αυτή τη φήμη που υπάρχει ότι ο αδερφός ή ο γιος του coach παίζει. Θα κέρδισε τότε τα λεπτά του με το σπαθί του. Νομίζω ήταν για το θεσμό του κυπέλου αυτό το ματσάκι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για το κύπελο ήτανε. Βελτζίστας παίξει με πλάτη, θα σηκωθεί. Άμυνα με φάουλ, ο Καλατζάκης. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά που μένουν στο ρολόι. Έτσι εδώ από τον Βελτζίστα. Έτσι Καλατζάκης και μέσα Ζώτος. Μαζί με Καραμασιώτη και Αναγνώστη, η high score για τους Μόσου από την άλλη. Πασχαλάκης με 4, οδηγεί τους Colombians. Πασχαλάκης για 3. Κοντό, rebound ο Καλατζάκης. Λίγο πιο πέρα ήταν η πάσα του, δεν καταφέρει να σώσει ο Βελτζίστας. Λίγο νευρικές και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Να κάνω και λάθος, αλλά από εδώ που είμαι αυτό νιώθω σαν vibe. Κοντό το σουτ από τον Κυριακόπουλο. Και της τρέχει. Είναι ωραία, η μπάλα όμως πέφτει στα πόδια του. Επαναφορά με τον Πληθυκιώτη. Βελτζίστας θα σκοθεί από μέση απόσταση και θα το βάλει και αυτό. Τέσσερα συν 5 πλέον για την ομάδα του Σάκη του Καραμασιώτη. Πασχαλάκης θα κερδίσει χώρο και θα έχει στοπ χαμηλά από τον Γκάλα. Τελευταία 100 δεύτερα. Γκάλα στο και αυτό το στέκι. Δεν το αποδεικνύει. Εδώ είναι ο Κυριακόπουλος. Οργανωμένη επίθεση για τους Colombians. Φακίδης μετεί το handoff, θα κερδίσει το foul, χαμηλά. Κερδίσει το foul για τους Most. 5 έχουν ήδη οι Colombians. Οποιοδήποτε foul και αν κάνουν θα οδηγήσει τους φιλοξενούμενους του Ιωαννίου Ανατροπίας μέσα Αναγνώστης. Έξω για λίγες μονάδες ο Βελτζίστας.
Κιούκης περνάει στα πόδια τον Μπλουφικιώτη. Καλωσή παραμένει για τους Colombians. Επαναφορά με τον Κυριακόπουλο. Πασχαλάκης για τρεις, κακό το σουτ. Τελευταίο λεπτό. Κουσάκης. Και έτσι θα περάσει την μπάλα χαμηλά στον Κάλλα. Πολύ καλή άμυνα και κλέψιμο από τον Πασχαλάκη. Κούκης. Πασχαλάκης. Θα σπάσει την μπάλα έξω. Ταχύτητα θα επιτεθεί από το κέντρο. Θα κερδίσει το φάουλ και θα τελέσει και αυτός δύο βολές. Πρώτη πόντι και για τον Τακίδη. Μα μπει η time, λέει ο Τάσος Λευθεράκης. Μια στις δύο. Καλά θα ανεβάζει. Έχουμε τζάμπολ, κατοχή περνάει. Παραμένει μάλλον στους Most. Φαίνεται να χτύπησε ο Ζώτος. Time out, Most, Wanted 31,1 στο ρολόι. Συν 4 για εκείνους. Επιστρέφουμε το time out. Αναγνώστης Κάλλας. Μπάλα περνάει απέναντι στο Κουσάκη. Από εκεί στον Μπλουφικιώτη. Κουσάκης έμεινε μόνος του. Σηκώθηκε για τρεις. Αλλά στόχησε. Πασχαλάκης στο rebound. 15 δεύτερα. Όλα στην διάθεση των Colombians. Κυριακόπουλος. 8, 7, 6, 5. Sidestep. Για τρεις άστοχος, rebound ο Μίτσης, η μπάλα θα μείνει στα χέρια του. Τέλος, πρώτο δεκαλέπτου, 10-14. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά, συν 4 για την ομάδα του Σάγκα του Καραμασιώτη. Πρώτη επίθεση για τους Λιωσιώτες. Τακίδης θα σηκωθεί λίγο πίσω από τις βολές, θα αστοχίσει, rebound ο Βελτσίστας. Θα περάσει την μπάλα στον Παπαδόπουλο, που θα κερδίσει χώρο της δεύτερης περιόδου. Παπαδόπουλος θα είναι τους τέσσερις συνολικά. 10-16. Ρεμπινιώτης. Φλοπεράκια λέει και μόνος θα αστοχίσει. Πούλης με το δεξί, συν 2 4, γρήγορη αναπάντητη πόντι από τους λεφτούς στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Αλλαγές έξω ο Ζώτος, μέσα ξανά ο Καλαβριζιώτης. Τακίδης κατεβάζει. Ρεδουνιώτης. Θα θέλει να κερδίσει χώρο. Δεν. Θα βάλει το καλάθι. Φαουλ ψηλά. Καλαβριζιώτης πάνω στον Παπαδόπουλο. Πρώτο για εκείνον. Πρώτο και για τους Colombians. Παπαδόπουλος κερδίζει τα πόδια του Καλαβριζιώτη. Λάθος πάσα του. Γρέψιμο Τακίδης. Μεγάλη πάσα στον Κιούκη, ο οποίος δέχεται εντυπωσιακό στόχο τον Βελτσίστα. Έχουμε φάουλ που τώρα. Thank you.
Παπαδόπουλος στο φάουλ. Στους Colombians Παπαδόπουλος κατεβάζει. Ωραία πάσα στον Πίκουλη, ο οποίος κάνει θεωρητικά εύκολη δουλειά. Πολλές από τον πάκο του να τον απερώσει το ηθικό. Φύγει από τα δεξιά. Συν δύο πρώτοι πόντοι για τους Colombians. Καραμασιώτης, Ρεντινιώτης τον πιέζει ψηλά. Πίκουλης θα προσποιηθεί, καλή Ανοτακίδη. Παπαδόπουλος άστοχο το δεξί του. Κατεβάζει ο Παρασκευάς. Την μπάλα στον Τακίδη. Ρεντινιώτης για τρεις. Σας τρέχει, αφήνει ωραία την πάση στον Παπαδόπουλο. Καλαδουζιώτης έδωνε τα κορδέα. Ήταν ο ίδιος, αν ήταν ο ίδιος που έδωνε τα κορδέα του πιο πριν, να δώσουμε να βάλει αυτά τα αυτοκολλητάκια. Αν είναι αυτοματά με το μάτς κάθε δύο λεπτά. Αστείευουν προφανώς. Αν και εμείς ήταν ο Καλατζάκης, οπότε το παίρνω πίσω. Τακίδης άστοχος. Εδώ και ο Μελτσίστας. Τακίδης είναι στην κατάλληλη θέση για να κλέψει. Δύο φόλ μέχρι στιγμή. Οι Colombians, ένα η Most. Ρεντινιώτης Κίκης θα σκοθεί από τη γωνία, θα αστοχίσει, rebound Παπαδόπουλος. Μεγάλη πάσα. Βάλα να κάνει ποτέ στον Βελτσίστα. Time out. 12-20. 6:35 μένει στο ρολόι για τη λήξη του πρώτου μέρους. Επιστρέφουμε το time out. Συν 8 το της Most Wanted, επίθεση για τους Colombians. Κίδης της νευρά τον αναγνώστη περέχει εκεί, θα σηκωθεί για δύο και θα αστοχίσει. Μελτσίστας βάζει την πλάτη του Καλατζάκη, αστοχίσει στο φλόπτερ, ο ίδιος στο rebound. Καραμασιώτης αναγνώστης από τη γωνία και αυτό, όχι rebound. Ο Πασχαλάκης. Χέρια Μόσου. Κοντά το σούτ, rebound ο Βασχαλάκης. Αρχίδης κατεβάζει. Μελιέτης. Παλά στον Τακίδη. Φάουλ χαμηλά από τον αναγνώστη. Δεύτερο και για τους Μος. Τακίδης. Και δυσκόρο προς πίτε ωραία. Σηκώνεται και αστοχή ξανά. Δεύτερη περίοδο ο Γιώργος συνολικά έχει 5. Είχε και μία στις δύο βολές στο πρώτο δεκάλεπτο. Ακριβώς. Άλλο τόσο για τη λήξη του πρώτου μέρους. Άλλο τόσο εννοώ, άλλο πεντάλεπτο. Μελτσίστας Παπαδόπουλος 3-4 στο ρολόι. Πολύ δύσκολο σουτ, κοντό. Πάρα πολύ καλή η άμυνα από τον Καλαβρισιώτη.
Καλατζάκης ξεφεύγει, αλλά στο γης βάλε εκτός. Φάουλ από πλευράς Κολομπιάνς. Με στο πληθυκό της εξωαναγνώστης. Πίκουλης Παπαδόπουλος θα σκώθει για δύο και στους 8 ο Παπαδόπουλος high scorer μέχρι στιγμής για τους most. Ευχαριστώ πολύ το match. Θεωρητικά πάντα πολύ ωραία φάση, ας πούμε πάρα πολύ από κοντά. Συγγνώμη, σε δεύτερο χρόνο ο Καλατζάκης. Θεωρητικά βέβαια πάντα με βάση και αυτά που έχουμε δει γενικά από τις δύο ομάδες, αυτό το 16-22 μου φαίνεται λίγο σαν σκορ, αλλά όπως και να έχει. Ο μεγάλος Ανδρέας Σταυρόπουλος μεταξύ άλλων έχει πει ότι και οι άμυνες, ότι μάλλον οι άμυνες είναι αυτές που νικάνε τα παιχνίδια. Πασχαλάκη θα σκοτεί για 3 και θα το βάλει. Σε απόσταση αναπνοής πλέον οι Colombians 21-22. Time out most. Συνέχεια μετά το time out 21-22, οι Colombians είναι εδώ. Λιώνει τη διαφορά ξανά στους, στον πόντο μάλλον. Να υπενθυμίσω ότι βρίσκονταν στο μείον 8 στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Και ό,τι επαναφέρει Καρμασιώτης. Του δίνει να σκύνει ο Κάλλας. Σάκης Βληθικιώτης θα πάρει να σκύνει από τον Σάκη. Κάλλας μετής από τη γωνία. Άστοχο, η μπάλα βγαίνει εκτός από τα πόδια του Καναβρισιώτη. Ενθαρρυντική σφαλιάρα από τον Ροτινιώτη από πίσω. Σαν να δουλεύει, δεν πειράζει. Καραμασιώτης για 3. Πολύ καλή άμυνα από τον Πασχαλάκη. Καλατζάκης τρέχει. Σακίδης, Καλατζουζιώτης. Καλατζάκης τον πιέζει ψηλά ο Βληθικιώτης. Κερδισμένο φάουλ. Νομίζω από τον Καλά. Όχι, από τον Βληθικιώτη. Τέταρτο φάουλ για τους Μος. Από το επόμενο φάουλ και έπειτα θα στέλνουν στις γραμμές των βολών τους Colombians. Μέσα πρώτη. Κάνει τους 4. Προβάδισμα πλέον με έναν πόντο για τους Colombians. Τέλης ωραία spin move, άστοχο όμως το τελείωμα. Θα τους υπερνάει ξανά στο ημάδο του ηλίου. Ακριβώς για την λήξη του πρώτου μέρους. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει σημαντικά στο σκορ. Κάλλας από κοντά. Δίνει ξανά προβάδισμα ενός τέτοιου στους σημείους.
πέραν από ένα συν 8 που είχαν οι Μος στην αρχή. Νομίζω ότι από εκεί και έπειτα το μάτς είναι πολύ στερεωμένο, πάει πόντο πόντο. Καλατζάκης δεν πάρξε καλά και δεν τελείωσε ότι πάρξε σωστά. Κάλλας Μουσιώτης θα βάλει φρέν και καλά θα κάνει. 13 δεύτερα για την επίδοση των Μος. Καραβασιώτης για τα σκήνους σηκώθηκε και ευστέχει. Δεύτερο τρίποντο για το Σάκη, φτάνει στους 6 πόντους. Τελευταίο λεπτό. Ρεδινιώτης Λάκης θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Κουσάκη. Μέσα ο Μίκης. Έξω ο Κουσάκης. Time out, το οποίο καλεί ο coach Κίκης. Τελευταία 45 δεύτερα. Διακόπουλος, ωραία πάσα τα κίδης από κοντά. Αστοχή, τραβάει τα μαλλιά του Ζώτου στον πάγκο. Βελτσίστας, αστοχή και αυτός από κοντά, ο ίδιος στο rebound. Κερδίζει χώρο και ο επιμένει ο Ζωτουσκομπάγκο. 23-29, 27 δεύτερα, λογικά να δούμε μια γεμάτη επίθεση από τους Colombians. Αν χειριστούν έξυπνα τον χρόνο που διαθέτουν και κάτι λίγα για τους Μος. Ερδινιώτης 6-4, 5. Ερδινιώτης ξεφεύγει, ωραία, σηκώνεται και ευστοχίζει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 5-4, 4, 3, 2. Καραβασιώτης από το κέντρο, άστοχος. 3-29, σκορ πρώτου μέρους. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. Πρώτη επίθεση για τους Colombians. Από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 25-29. Βακίδης οργανώνει. Να πούμε επίσης ότι οι Colombians έχουν αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, παίζουν με τους Bulls στην επόμενη αγωνιστική και στο αμέσως επόμενο μάτς έχουν ίσως μία από τις δυσκολότερες αποστολές για οποιαδήποτε ομάδα σε όλες τις κατηγορίες. Παίζουν στο γήπεδο με τους Stifado Bulls, μόνο εύκολο να το λες αυτό. Από την άλλη, οι Μος θα παίξουν με τους Hoopers. Οι οποίοι και αυτοί είναι πάρα πολύ βελτιωμένοι, έχουν πάρει τρεις απανωτές νίκες και έχουν βάλει και αυτοί λίγο φωτιά και λίγο πολύ φωτιά στον όμιλο. Βελτσίστας, όχι, Βελτσίστας τον Βάφσα. Βουληθικιώτης, ωραία πάσα, Πίκουλης. Το vision του αρχηγού. Πρώτο πόντι στο τρίτο δεκάλεπτο είναι για τους Μος, 23-31. Πασχαλάκης. Καλαφλάκης προσπίτες, σηκώνεται για δύο. Αστοχή, rebound. Ο Πασχαλάκης, goal, foul. Μέσα Κάλλας, έξω ο Παπαδόπουλος για τους Most Wanted. 27-31. Μπορεί να μειώσει και στους τρεις ο ψηλός. Αυτό θα γίνει. Είναι στο τρίποντο. Φτάνει τους 7. Πάω λοιπόν στον Πληθυκιωτή. Σωστό. Καραμασιώτης. Κάλλας έχετε ψηλά για screen. Σε isolation καθώς ο Σιωσάκης θα περάσει από τα αριστερά, θα σηκωθεί.
και θα κερδίσει δύο βολές. Μαζί με τον Μελτίστα, οι δύο high scorer για τους most συνολικά φέτος μέσα Ευρώπη. Το συν 5 επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Τσίκης ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Πασχαλάκης, Καλατζάκης θα επιτεθεί από τα δεξιά, θα ξεφύγει γρήγορα και θα βάλει ακόμα ένα καλάθι και φάουλ. Σαλιδίζουν τη διαφορά όλο και περισσότερο οι Λιωσιώτες. Μέσω αναγνώσης εξοπλισμού της. Αναγνώσεις από τη γωνία. Θα περάσει τον Τακίδη, αλλά θα ξαναφέρει μπροστά του. 8-4. Καραμασιώτης για 3 από την κορυφή. Μέσα και αυτό. Μην ασχολείστε με τους διαιτητές, φωνάζει ο Σάκης. Και πολύ καλά κάνει, θα πω εγώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος, όχι για τους most, για οποιαδήποτε ομάδα να χαλάει το μυαλό της έτσι. Στο 99,99% των περιπτώσεων οι διαιτητές δεν νομίζω να κάνουν κάποιο call. Προφανώς γίνεται λάθη, αλλά ποτέ δεν είναι με σκοπιμότητα, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να ασχολείται κανείς. Κίδης φλονταρέγει από το κέντρο, άστοχο. Θετικό λοιπόν το Πασχαλέκη, θα κερδίζει χώρο και βάζει και το καλάθι. 33-36. Πασχαλέκης στις 5, στρέφοντας από το πρωτομήχρονο. Καλάς Πίκουλης, Βελτσίστας. Θα κερδίσει χώρο. Πολύ καλή άμυνα του Καλατζάκη. Σας άστοχος, ο ίδιος το rebound. Πίκουλης. Πίκουλης είχε τεψηλά για screen, Καραμασιώτης το παίρνει και κερδίζει και το foul. Κάπως έτσι κυλάνε τα πρώτα 3,5 λεπτά εδώ στη Ζωφριά. 14 για τους Μος. Καραμασιώτης σε μισμάτι και έχει μπροστά του ο Πασχαλάκης. 3-2, ο χρόνος τελειώνει. Εξαιρετική άμυνα από τους Colombians. Έχει ξαναγίνει αρκετές φορές σήμερα αυτό. Πασχαλάκης παίζει με βλάκη τον Κάλα, κερδίζει χώρο, αλλά επάνω τον πουλάει. Αναγνώστης. Ωραία την πάσα, Πίκουλης από τα δεξιά. Το μισό καλάθι εδώ ανήκει στο Φώτη.
μην έχει σκοράρει αρκετά σήμερα ο Αγνώστης. Η δουλειά όμως πίσω στα παρασκήνια μάλλον και η ενέργεια που έχει βγάλει είναι πάρα πολύ σημαντικό αριθμός. Ο Σύστας, δικές έβαλες την μπάλα ο Καλαϊτζάκης, κατοχή παραμένει για τους λευκούς. Μέσα ζώτος, έξω Τακίδης για τους Κολομβιανούς. Το μάτς έχει πάρα πολύ ένταση, αλλά αξίζει να πούμε ότι δεν έχει ξεφύγει σε κανένα σημείο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Βελτσίστας σηκώθηκε για δύο, αλλά στόχισε, μάχησε τα rebound, κατεβάζει τελικά ο Κυριακόπουλος. Δέκα δεύτερα βρήκε χώρο, σηκώθηκε, αλλά στόχισε. Κυριακόπουλος, Πασχαλάκης, Φλωτεράκη, κοντό, ριμπάντο ψηλός. Καραμασιώτης κερδίζει το φάουλ από τον Παρασκευά. Μέσα ο Μίτσης, έξω ο Πίκουλης. Αλλαγή και για τους Λιωσιώτες. Μέσα ξανά ο Ρεδινιώτης, έξω ο Καλαϊτζάκης. Σημαντική απουσία του Μπουλούγαρη, το είπα και στην αρχή. Μπορώ να φανταστώ λίγο πώς ήταν το μάτς αν ήταν εδώ. Για τους Μος δεν βλέπω κάποια πολύ βαρβάτη. Ο Γάλλας της Λίκη θα έρθει και αυτός την βοήθεια του στους ψηλούς. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιον άλλον στο μυαλό μου, μπορεί να μου διαθέτει και κάποιος. Συντόμη διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, έξω ο Κυριακόπουλος. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το χέρι. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ρεδινιώτης, Ζώτος, Μπαλαχθανά στον Αλέξανδρο, άστοχος από κοντά εκείνος. Τακίδης, Φλωτεράκη, άστοχο. Έχουμε φάουλ επιθετικό από τον Ζώτο. Το φάουλ είναι πέμπτο. Από εδώ και στο εξής θα κατευθύνονται στη γραμμή της φιλανθρωπίας ημός. Τρίποντο, ήταν καλό, αλλά η μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Βελτσίστας, Κάλλας από τα δεξιά, άστοχος, rebound ο Βέλτσι. Μπάλα έξω, Καραμασιώτη. Τότος τον πιέζει, κερδίζει το φάουλ. Και φαίνεται μάλλον το φάουλ, βολέγια το σάκι. Time out, οι Colombians, 33-39, 3,5 λεπτά στο ρολόι. Μέσα η πρώτη από το Σάκη. Oh. 33-41. Ο Καραμασιώτης έχει 7 πόντους στην τρίτη περίοδο. Κυριακόπουλος. Λεπινιώτης. Από τον Καλαβρού. Όμως τελειώνει. Ο Αλέξανδρος νομίζω δεν κατάλαβε το χρόνο που είναι και στον πάγκο. Τους κάνει δεν ακούω.
Κιώτης. Κιώτης θα πάρει ένα σκρίν από τον Κάλα. Σπάσει την μπάλα στο Μπουσάκι. Αναγνώστης. Καραμασιώτης από πολύ μακριά. Κοντό. Επιθετικό rebound. Ο Κάλας κλέβει. Ο Αλέξανδρος. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Γιάννη. Ποιος σηκώνει και τον Ρεντονιώτη. Αυτά θέλουμε. Καλαϊδάκης. Κυριακόπουλος. Θα σηκωθεί για δύο. Θα αστοχίσει. Φαίνεται να χτύψει ο αναγνωστής. Βλέπω να φιλοκουτσένει. Όπως και να έχει, Κουσάκης. Άστοχος στην αντιπερόφθη. Rebound. Ποιος. Πέφτουν κορμιά. Καλαβουδιώτης καθαρίζει την υπόθεση. Ακριβώς στις 2 λεπτά. Φάουλο Γαραμασιώτης. Α, 8 δεύτερα. Δικό μου το λάθος. Και εγώ με την αντίδα του Σάκη κάτι άλλο κατάλαβα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αν εμείς εδώ από την θέση που βρισκόμαστε βλέπουμε ένα, οι ρεφ βλέπουν χιλιά. Οπότε δεν υπάρχει κάποια συζήτηση για το αν τα call είναι σωστά ή όχι. Βλυφιώτης. Καλά, εντάξει, τον πιέζει. Πάσα, δεν θα περάσει τον αναγνώστη. Κατοχή παραμένει, σεισμός. Αυτά δεν θα για την επίθεσή τους. Καραμασιώτης. Μίκη θα δώσει ένα screen. Ωραία το σπίτι Αριωσάκης. Έχασε την μπάλα όμως. Καλετζάκης κατεβάζει. Καλετζάκης. Περιδινώτης για τρεις. Θα αστοχίσει. Εμπάνω το Μίτσης. Λεπτό για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λιχιώτης. Καλάς από το σημείο του. Θα το αφιερώνει έξω στην εξέδρα. Εκεί εκείνος ξέρει. Ρετινιώτης, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πασχαλάκης έχει μισμάτς εκεί. Θα επιτεθεί κατά μέτωπο και θα κερδίσει τις δύο βολές. Μέσα παρασκευάς ο Γιούκης. Έξω ο Καλαβρουζιώτης για τους Colombians. Ο Καλαβρουζιώτης ο οποίος έχει παίξει αρκετά σήμερα. Έχει δώσει πολλές μάχες από τα καλάθια. Τελευταία 45 δεύτερα, λογικά 3 επιθέσεις θα δούμε. Αν όλα πάνε όπως λέει η θεωρία, 2 για τους Μος και 1 για τους Κολομπιάνς. Καναμασίδης ξεφεύγει, κερδίζει το φάουλ και θα τελέσει 2 βολές. Thank you.
Μέσα η πρώτη. Μία, δύο. Τρεφάκης. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Γνώστης. Φλετεράκι από το κέντρο. Άστοχο. Ριμπάουν το Πασχαλάκης. Δεύτερα. Περνάει από τα αριστερά, σπάει την μπάλα έξω, Κιούκης για τρεις. Άστοχος. Ο χρόνος. Θα τελειώσει. 33-43. Μπροστά η Μος. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Σοφιά. Φαουλ ψηλά, ο Παρασκευάς, ο Κιούκης. Καλάς. Λυκιώτης. Στην ψηλά από τον Παπαδόπουλο, Λυκιώτης πέφτει αλλά συγκρατεί την κατοχή. Κλέβει σε δεύτερο χρόνο ο Μακίδης. Στο μείον 12 η Κολομπία, 43-45. Άστοχο τριποντάκι, ο Κυριακόπουλος. Πέφτει με Μπλονζόν. Και κλέβει και την κατοχή ο Βεντσίστας. Βεντσίστας πάει μέχρι μέσα, προσπείται, αλλά αστοχή, εντώνει το Δοκίδης. Κυριακόπουλος με γύρω στεπ, άστοχο το φλεντεράκι, μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του Γιάννη του Καλά. Ρεδινιώτης, φάουλο αναγνώστης, το παραδέχεται και ο ίδιος. Τον σηκώνουνε τρεις. Μος. Αυτά είναι. Μασχαλάκης. Κερδίζει το φάουλ και βάζει και το καλάθι. Πρώτη πόντι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μειώνουν στους 10 οι Colombians. Παπαδόπουλος. Βεντσίστας προσπίθηκε. Πέρασε την μπάλα έξω στον Νικιώτη. Και από εκεί στον Καλά. Αναγνώστης, πάει πολύ γρήγορα, το καλάθι δεν θα μπει. Τακίδης, Πασχαλάκης, δεν το σκύνει ψηλά. Τίκης έμεινε μόνος του και τιμώρησε την άμυνα τον Μος Γόντιν. Πάρα πολύ καλή διάμενα, αλλά με φάουλ. Θέλει σωστή σκέψη, έβαλε τα χέρια του λίγο απρόσωπο και ο Τακίδης. Συγγνώμη διακοπή.
αποβολή για τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Αστοχή πρώτη βολή του Αλέξανδρου. Μέχρι μοναδική μάλλον. Είχαμε δύο τεχνικές ποινές από πλευράς Most και μία από πλευράς Colombians. Βελζίστας εκείνης τον πιέζει ψηλά. Πολύ δύσκολο σύστα. Στο μίνι σερί που έτρεχαν μέχρι στιγμής οι Colombians. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, χοροπηδάει ο Τίτης στον πάγκο των Λιωσιωτών. Πελτσίστας προσπίτε, ωραία σταυρωτή, ξεφεύγει, σηκώνεται και κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο φάουλ πολύ γρήγορα για τους Colombians. Από εδώ και πέρα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ στα υπόλοιπα 7 λεπτά που μένουν στο ρολόι. Από τον Βελτσίστα Ιβάνο Πασχαλάκης. Πακίδης Πασχαλάκης από κοντά. Κάνει στις τέσσερις ο ψηλός. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω χωρίς κάποιο λόγο το φάουλ εδώ. Λίγο απρόσεκτη και η αμυνά και η επιλογή τώρα των Colombians να πιέσουν ψηλά. Δεν έχουν τα φάουλ να δώσουν. Στη γραμμή των βολών ο αναγνώστης. Μέσα η πρώτη. Τα πρώτα 3,5 λεπτά. Πασχαλάκης θα περάσει αλλά θα αστοχίσει. Θα κατεβάσει ένα στο rebound. Deflection. Ο Καραμασιώτης η μπάλα βγαίνει εκτός από τα χέρια του. Τι deflection, μάλλον κλέψιμο. Μέσα ξανά ο Καλατζάκης. Έξω ο Κιούκης. Νιώτης Πασχαλάκης με υπομονή κέρδισε και το φάουλ. Θεωρητικά τώρα μπορεί να βάλει δύο πιο εύκολους πόντους. Μέσα στην πρώτη. 4 πόντι για τον ψηλό, ο οποίος έχει ακόμα μια βολή να εκτελέσει. Μέσα και αυτή. Καλάς, μπάλα στον Καραμασιώτη. 5-4 τα φάουλ. Οποιοδήποτε φάουλ από εδώ και πέρα οδηγεί στις βολές. Καραμασιώτης 5. Καλάς για 3. Φάνηκε ότι η μπάλα δεν έφυγε καλά από τα χέρια του. Rebound ο Σάκης. Καραμασιώτης περνάει από τα αριστερά. Σηκώνεται αλλά αστοχή.
έκπληξη του Ξηραφιού. Ρεδινιώτης πιέζει ψηλά ο Καραμασκιώτης, πρέπει να προσέχει, ξέρει βέβαια τι πρέπει να κάνει. Πασχαλάκης, βήματα. Έξι την άμυνα από τον Γκάλα. Γενικότερα έχουμε σήμερα δύο ομάδες οι οποίες είναι ότι από μπασκετικό IQ δεν έχουν πρόβλημα, είναι και δύο έξυπνες. Φαίνεται και από τις αλλαγές και από τον τρόπο που παίζουν όταν έχουν πολλά φάουλ και τα λοιπά. Και θεωρώ ότι αν ήταν σε οποιοδήποτε άλλο όμιλο το θέμα της τετράδας θα ήταν πολύ πιο απλοποιημένο. Αλλά ακόμα ένα μελίστα. Κάνει τους τέσσερις στην τελευταία περίοδο. 4-45 στο ρολόι. Ρετινιώτης για τρεις. Κοντό. Πόντο αναγνώστη 42-51. Μεγάλη παστουφότη. Καλά βρήκε στα χέρια του Αλέξανδρου. Από την αντίδρασή του νομίζω ότι τον παραδέχεται και ο ίδιος. Παναφορά για τους μόνους με τον αναγνώστη. Δέκα-τέσσερα. Κάλλας προσπείται, φλοδεράκι από το κέντρο, άστοχο, rebound ο ίδιος, τέσσερις παίχτες κλείνουν επάνω του, μπάλα έξω Μελτσίστα, πολύ δύσκολο από τη γωνία, μέσα και αυτό. Time out, ο Κώστας, ο Τούκης, προβάδισμα 13 πόντων, 42-55. Επιστρέφουμε το time out. Κυριακόπουλος θα ανεβάζει. Καλατζάκης. Βέλα χαμηλά στον Πασχαλάκη, ο οποίος γυρνάει και ευστοχή. Σαράντα τέσσερα, 55. Αναγνώσεις από τη γωνία. Ποιος ο Ριτονιώτης, ωραία αρακία, η μπάλα θα μπει στα πόδια του και θα φτάσει με καραμπόλα στον Κυριακόπουλο. Πασχαλάκης για τρεις. Αστοχή rebound, αναγνώστης. Καραμασιώτης. 3-10. Πίκουλης θα περάσει από τα αριστερά, θα σηκωθεί. Καραμασιώτης, 2 στο κασέ του. Πρώτη πόντι για τον Μεσάκη στην τελευταία περίοδο, Πασχαλάκης. Θα πετύχει ακόμα δύο πόντους. Αυτός και ο Βελτσίσας το έχουν πάρει προσωπικά. Ο πρώτος για τους Colombians, ο δεύτερος για τους Most. Δέκα δεύτερα, Καραμασιώτης, μεγάλη επίθεση για τους Μος, οι οποίοι θέλουν να φάνε και το χρόνο. Ωραία λόγω στον Κάλλα, την έχει ψηλιαστεί και κλέβει ο Καλατζάκης. Τακίδης προλαβαίνει και σιγά δεν την βάλε εντός παρκέ. Κυριακόπουλος για τρεις. Άστοχος, ριμπάντο Πασχαλάκης, μπάλα στον Κυριακόπουλο. Φλεγεράκι από εκείνον, άστοχο και αυτό. Ριμπάντο Καραμασιώτης. Δύο λεπτά στο ρολόι. Τέσσερα δεύτερα Καραμασιώτης. Ένα βαδάκι έφερε στις μολές. Thumbs up δείχνει στην... Πολυσάς στον πάγκο. Τελευταία 100 δεύτερα, Ρετουνιώτης, κοντό.
αναγνώση κατεβάζει, μεγάλη πάσα στον Βέλτσι και από εκεί στον Πίκουλη. Κανένας λόγος διασύνης για τους Μος. Της Φιλανθρωπίας ο Φώτης. Ένα και δέκα στο ρολόι. Πλάστηκα πλέον γέρνει σχεδόν ολοκληρωτικά προς την μεριά. Το λαιμός, καλά το καθίδης. Πίεση ψηλά, φάουλ. Πάνω στον αναγνώστη και πάλι. Ωραίο μάτς, πέραν του γεγονότος ότι μπορεί οι δύο ομάδες να μη σκοράνε με την συνέπεια που μπορούν. Γενικότερα νομίζω ότι ήταν γεμάτο. Μέσα και δεύτερη 48-60. Κίδης Καλατζάκης. Θα βάλει το δεξι drive. Τελευταία 52. Βελτσίστας. Θα βάλει φρένο. 14-4 για τους Μος. Μισό λεπτό πριν στο ρολόι. Το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Θα το χείπ περνάει ξανά στους Colombians. Οι οποίοι πλέον φτάνουν στο 5-4, στο 6-3 Τιμός. Τακίδης για 3. Λίγο βιαστικό το σουτ. Νομίζω αξίζει τους χαρακτήρα και στις δύο ομάδες και στους πρωταθλητές. Στην περσινή rebound και στους Μος. Και για το μάτς και για την γενικότερη γενική άμυνα που υπήρχε.